να σας στείλουμε την αγάπη μας, να σας πούμε ότι είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί σας, σας νιώθουμε καθημερινά ότι γινόμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα το πρωί. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, ό,τι και γιορτάζουν. Και είναι Πέμπτη, πάμε να καλωσορίσουμε και το κορίτσι μας, την Εύη μας. Ευάκη μου. Εύη μου, καλώς την... Καλημέρα, ό,τι μέρα. Πρώτα χορεύω και μετά μιλάω. Α, καλημέρα. Μια χαρά σε βρίσκω, έτσι σε θέλω, να χορεύεις πρώτα, ε. Αμέ, αμέ. Με τη μουσική, έτσι, για να φτιάξουμε τη μέρα μας. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Ζεσθενόμαστε και εμείς εδώ. Έχουμε ήδη καταγράψει τα πρώτα σαραντάρια. Αλήθεια. Αλλά δεν θα πτωηθούμε. Ναι, ναι, έχουμε ήδη θέση θερμοκρασία. Έχει καταγράψει 40 βαθμούς στην Κεντρική Ελλάδα, στη Θήβα. Mm-hmm. Εντάξει. Οι μετεωρολόγοι, όπως λέμε συχνά, ελπίδα μου, μας προετοιμάζουν για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, αλλά δεν θα το ηθούμε, όχι. Θα παραμείνουμε με πολύ ωραία ανεβασμένη διάθεση. Βέβαια. Να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί αυτό, γιατί πραγματικά μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ζέστη. Να σου πω εγώ, αυτές τις μέρες που έχουμε τόσο πολύ ζέστη, βρέβη μου, εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε σημειώσει 45 υπό σκιά, έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι 2 μέρες τώρα που νιώθω σαν να έχω χάσει την ενέργειά μου. Νομίζω είναι υπερβολική ζέστη που ήρθε απότομα. Ξέρετε, γίνεται. Το λένε και οι ειδικοί, ότι δεν προλαβαίνει ο ανθρώπινος οργανισμός να προετοιμαστεί. Γι' αυτό δίνουν την οδηγία οι ευπαθείς ομάδες. Οι άνθρωποι με κάποια προβλήματα, ή μεγαλύτερη ηλικία, ή τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, mm-hmm. να μην βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες των μεγάλων θερμοκρασιών. Γιατί και ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να συντονιστεί, δημιουργείται μια δυσφορία, δημιουργείται μια πολύ έντονη εφίδρωση, να προσέχουμε λίγο και τη διατροφή μας. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα η Χριστιανά μας ταξίδεψε με τα ωραία τα γαρπούζια, να σκεφτούμε ότι έχουμε τα φρούτα μας τώρα. Ναι. Να τρώμε ελαφριά. Νομίζω είναι ότι καλύτερο. Και μπόλικο νερό. Νερό. Το λέω για να τα ακούω κι εγώ, έτσι. Γιατί δεν πίνω νερό. Στην υγειά μας, παιδιά. Μας έφεραν οι συνάδελφοι νερό. Στην υγειά μας. Τη δροσιά του να έχετε. Λοιπόν, Ευάκη μου, εκτός από το καύσωνα που σημειώνεται σε Κύπρο και Ελλάδα, έχουμε και εκλογές, έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Είμαστε στις τελευταίες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες σε όλες τις χώρες, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο την Κυριακή. Και πριν μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές, θα μιλήσουμε λίγο για μια αυξημένη επιφυλακή που έχει σημάνει σε όλες τις αρμόδιες αρχές και τη συναντάμε πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, πριν από μια εκλογική διαδικασία, και είναι αυτή της εξάπλωσης των fake news. Όπως λοιπόν παρατηρείται για πρώτη φορά και δίνεται στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πληροφοριών, τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί fake news, δηλαδή ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορα μέσα και έχουν να κάνουν επί της ουσίας με πολύ σοβαρά περιστατικά επικείμενων επιθέσεων, τρομοκρατίας, πολέμων. Και αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί φυσικά μία σύγχυση στους πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών, να τους δημιουργήσει έτσι ένα αίσθημα ανασφάλειας, ένα αίσθημα τρόμου, ένα αίσθημα φόβου. Θα πω χαρακτηριστικά ότι τις τελευταίες μόνο ώρες έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. ότι ναι. η χώρα μας, η Ελλάδα, αποτελεί στόχο και μάλιστα πυρηνικό στόχο από το Κρεμλίνο, ότι η Κίνα θα κηρύξει πόλεμο στο ΝΑΤΟ. Εύη μου, πώς μπορεί ένας πολίτης να ξεχωρίσει αυτά τα fake news? Βγήκε κάποιος δημόσια και είπε ότι αυτά, ρε παιδιά, δεν ισχύουν, είναι fake news? Βγαίνει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και γι' αυτό δίνει οδηγίες και να διπλωσικάρουν και να φροντίζουν να ελέγχουν ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Βέβαια, εδώ ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές ότι περιβόητοι hackers έχουν τρόπο να διεισδύσουν και να παρουσιάσουν
ειδήσεις και ρεπορτάζ όπως εκείνοι θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν κρούεται ο κόδωνας του κινδύνου, να είμαστε όλο πιο προσεκτικοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες μέρες πάλι το ίδιο στην Πορτογαλία εμφανίστηκαν πλάνα δίθεν από το Κρεμλίνο να προετοιμάζεται για πυρηνικό πόλεμο. Οπότε τώρα πρέπει και εμείς λίγο, όσοι ασχολούμαστε με το διαδίκτυο και δεν είμαστε και τόσο πολύ έτσι γνώστες του αντικειμένου, να είμαστε πιο προσεκτικοί για το τι βλέπουμε. Ναι. Μην αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι ξαφνικά την Κυριακή θα έχουμε πόλεμο και δεν θα πάμε να ψηφίσουμε γιατί η Ευρώπη, ας πούμε, θα πολεμάει τη Ρωσία. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι που ζητάνε από την Ευρώπη. Γι' αυτό και ζητάνε περισσότερη ασφάλεια αναφορικά με το τι επικοινωνείται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης. Μάλιστα. Να πούμε ότι εδώ στην Κύπρο, σε όλη την Ευρώπη έχουμε ευρωεκλογές. Εδώ στην Κύπρο και ευρωεκλογές και τοπική αυτοδιοίκηση. Εύημο. Α, έχετε διπλές κάλπες εσείς στην Κυριακή, έτσι. Και πολλά ψηφοδέλτια. Θα περάσετε το δράμα των αρκετών ψηφοδελτίων. Εντάξει, οι ευρωεκλογές θα είναι πιο εύκολες, ωστόσο. Ναι. Α, και δεν είναι λίγα τα κόμματα που συμμετέχουν. Στην Ελλάδα χαρακτηριστικά είναι 31, έτσι, από τα συνολικά 41. Τα κόμματα. Τα κόμματα, ναι. Αλήθεια. Ναι. Ρεύει μου, συγγνώμη, γελάω, τι να πούμε. Εντάξει, και σε μια τέτοια παρόμοια κατάσταση βρισκόμαστε και εδώ στην Κύπρο, που είμαστε και μιλάμε με ένα μικρό νησάκι, έτσι. Ένα μικρό νησάκι που έχει πόσα κόμματα, πόσους ανεξάρτητους υποψηφίους, πόσες ποδοσφαιρικές ομάδες. Γενικότερα, τα έχουμε όλα σε μπόλικα. Γενικότερα, είμαστε πληθωρικοί γι' αυτό. Εμένα αυτό που εντυπωσιάζει κάθε φορά στις εκλογές, είτε είναι αυτοδιοικητικές ή εθνικές ή ευρωεκλογές όπως τώρα, είναι η δυνατότητα που έχουν κάποιοι μικροί κομματικοί μηχανισμοί να πληρώνουν τα παράβολα που απαιτούνται στο ελληνικό κράτος και στα δικαστήρια, που είναι, ας πούμε, της τάξης των 20.000 ευρώ, των 30.000 ευρώ. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Και εμένα. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά, γιατί υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, χρεώνεσαι για να βάλεις υποψηφιότητα, ακολούθως για την καμπάνια, ακολούθως για πολλά άλλα πράγματα, τα οποία λες, οκ, πού βρέθηκαν όλα αυτά ξαφνικά. Δεν ξέρουμε. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είπαμε 19 κόμματα είναι αυτά που συμμετέχουν. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά κατάφεραν και συγκεντρώνουν 42 υποψηφίους. Αυτό είναι το απαιτούμενο νούμερο ενός ψηφοδελτίου. Φυσικά συμμετέχουν τα κόμματα που απαρτίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο. Να πούμε ότι οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί, κλείνουν σε 7 το βράδυ. Απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης να έχουμε μαζί μας. Ταυτότητα φυσικά και διαβατήριο. Μάλιστα. Η χώρα μας εκλέγει 21 βουλευτές, 21 έδρες έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σύνολο είναι 750, όσοι ήταν δηλαδή και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, το 2019. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ότι όλα τα κόμματα έχουν στα ψηφοδέλτια τους celebrities, ηθοποιούς, δημοσιογράφους, παρουσιαστές, ανθρώπους της showbiz. Που είναι πιο γνωστοί στο ευρύ κοινό. Ναι, το βλέπουμε να γίνεται αυτό τα τελευταία χρόνια. Εύη μου, τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Η αλήθεια είναι, να πούμε ότι έχουμε πάλι το όριο του πλαφόνου του 3%. Έτσι, ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώνει το 3%. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής υπάρχει έτσι ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία που δίνει 9 έδρες. Μάλιστα. 4 έδρες πιθανώς να λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 3 το ΠΑΣΟΚ, 2 το ΚΚΕ, μία η Ελληνική Λύση και μία η Πλαίσια Ελευθερίας μέχρι στιγμής. Κάπως έτσι κατατάσσονται οι πρώτες θέσεις. Θα το δούμε αυτό. Αυτό που ανησυχεί την κυβέρνηση αλλά και όλα τα κομματικά επιτελεία είναι ότι την Κυριακή πιθανότατα ο κόσμος θα επιλέξει τις παραλίες. Λογικό. Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέμε όμως ότι... Ναι, μπορούν να ψηφίζουν και να μετά να πάνε για μπάνια. Αυτό ακριβώς. Γιατί η ψήφο μας πρέπει να τη δίνουμε, πρέπει να ψηφίζουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Και αυτό το είναι και κεκτημένο δικαίωμα, οι κύκλοι της κυβέρνησης προσανατολίζονται ίσως να υπάρχει και ένα πρόστιμο, έτσι, για όσους δεν υπάρχουν. Δεν έχει, όχι από φέτος, έτσι, όχι τώρα. Όχι. Προσανατολίζονται στο εάν και εφόσον στο μέλλον. Το μέλλον, ναι. Είναι ένα ευθέατο δικαίωμά μας, όλων μας, το δικαίωμα στην ψήφο, στην επιλογή.
Η χώρα μας και κάθε χώρα και η καθημερινότητά μας έχει πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Ο μόνος τρόπος που έχουμε, έτσι, δεν λένε, να αντιδράσουμε ή να ψηφίσουμε, να επιλέξουμε εμείς. Σαφώς. Σαφώς. Όσο γιατί θέλουμε. Μη μου πούνε, ας πούμε, αυτοί που δεν ψηφίζουν ότι μετά θα κάτσουν και θα σχολιάζουν για τις εκλογές και θα λένε μα γιατί βγήκε αυτός και πώς είναι και είναι δυνατόν το ψήφισαν, αφού δεν πήγες εσύ να ψηφίσεις. Ακριβώς. Δεν είσαι μέρος αυτής της διαδικασίας, μη μιλάς. Άμα θες να μιλάς. Όχι, πριν από ένα χρόνο, ναι. Ναι. Πριν από ένα χρόνο, το Μάιο είχαμε τις εθνικές εκλογές στη χώρα. Όλοι έλεγαν για την κυρία Μητσοτάκη και το μεγάλο ποσοστό που κατέγραψε. Την ίδια ώρα, αντίστοιχα μεγάλο ήταν και το ποσοστό της αποχής. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, καλή ψήφο. Καλή ψήφο, θα πω. Έτσι, σε όλους, σε όλη την Ευρώπη. Και συνεχίζουμε, Βάκη μου. Συνεχίζουμε λοιπόν με μια ακόμη είδηση η οποία είναι φυσικά στην επικαιρότητα. Εγώ όμως έχω αλλιεύσει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Αναφέρομαι λοιπόν στην πολύ σημαντική πλατφόρμα καταγγελιών, το mycost.gr, το οποίο είναι σε ισχύ από φέτος. Έχει να κάνει με την καταγγελία που αφορά στον Αιγιαλό, στις δημόσιες παραλίες, στις παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες, ας το πούμε, έχουν πάρα πολλά τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστερες, ομπρελίτσες από τα διάφορα μαγαζιά τα οποία νόμιμα νοικιάζουν τους χώρους, αλλά ίσως λίγο υπερβάλλουν. Mm-hmm. Υπάρχει μια σχροκέλη. Ακριβώς. Εύη μου, δηλαδή, είναι μια πλατφόρμα αυτή, το MyCost, για να καταλάβουμε που μπορεί ο κάθε πολίτης να... Η ακτή μου, έτσι. Η ναι. ακτή μου, αυτό σημαίνει, MyCost, να γράψει το παράπονό του, να υποβάλει το παράπονό του. Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, κάνεις μια αναφορά, αναφέρεις σε ποια περιοχή ακριβώς, ποια παραλία, σε ποια περιφέρεια ανήκει και κάνεις την καταγγελία σου. Να πούμε λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή έχει αγκαλιαστεί από το κοινό μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που φτάνουν στην πλατφόρμα. Βέβαια, διαβάσατε τον τίτλο, Όχι μόνο τον τίτλο, γελάω που μας λες ότι είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Έχουμε και εμείς κάτι παρόμοιο σε σελίδα στο Facebook. Και εκεί υπάρχουν πολλά παράπονα. Ναι. Η σελίδα να είναι. Ναι. Που πήγαμε και δεν μας άρεσε. Που πήγαμε και δεν μας άρεσε που τη δημιούργησε πολίτης, βέβαια. Ναι, και μπαίνουν μέσα έτσι ο κόσμος και γράφει τα παράπονά του για όλα. Όπως επίσης ψάχνει και πράγματα. Ναι. Καλό ναι. γιατρό για αυτό, καλό φαγητό για που έχει καλό φαγητό στην Ελλάδα. Ναι, έχει επεκταθεί σε πολλές τοπίες. Έχει, έχει ξεφύγει από το θέμα. Ναι, από τα παράπονα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ενίδη κουτσομπολιό, γιατί οι αρχές αυτό ήθελαν να αποφύγουν. Το ότι εγώ, ας πούμε, δεν τη συμπαθώ την Ελπίδα που είναι στη δίπλα παραλία και πάω και τη κάνω την καταγγελία δημόσια ψευδώς για να τη κάνω ζημιά. Όχι. Γι' αυτό διατηρείται η ανωνυμία, γι' αυτό ζητάει να υπάρχουν και κάποια πιστοποιητικά που υπάρχουν αφορούν στην καταγγελία. Ναι, υπάρχουν και τέτοια, σαφώς. Ξέρουμε τι γίνεται. Μέχρι στιγμή σκεφτείτε ότι είναι 1.900 οι καταγγελίες που έχουν τεθεί υπό διαίρεση. Και ακόμη καλοκαίρι δεν μπήκε. Και ακόμη δεν μπήκε το καλοκαίρι. Με αφορμή αυτό να σας πω το περιβόητο Beach Bar στη Ρόδο, το θυμάστε, το λέγαμε πέρσι μαζί η Ελπίδα μου, ναι. που είχε κάτι σιδερένιες κατασκευές μέσα στη θάλασσα mm-hmm. και πάνω και είδαμε το... με τις απλώστρες. Και είδαμε τον καρσόνι να περνάει από την... Πολύ σωστά. Για να σερβίρει, αν ναι. θυμάμαι καλά, από το νερό, από την πισίνα, ναι. Στη θάλασσα. Και σε πισίνα συνέβη αυτό. Και νομίζω στην Ελλάδα ήταν έβημο αυτό που λέμε εμείς. Ναι, σωστά. Στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν το περιβόητο μπαρ το οποίο, beach bar το οποίο καταγγέλθηκε, σκεφτείτε στη ότι... Στη Ρόδο. Είχε... Ναι, μας το τώρα. Σωστά. Είχε δεχθεί ένα τεράστιο πρόστιμο την περσινή χρονιά. Φέτος έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και τώρα έχει ήδη σφραγιστεί. Σκεφτείτε, μιλάμε για ένα πρόστιμο που θα φτάσει στις 60.000 ευρώ, γιατί δεν έβαλε μυαλό επιχειρηματίας. Έκανε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Γιατί εδώ τώρα δεν συζητάμε ότι έγινε υπερβολή στην παραλία. Εδώ συζητάμε ότι γίνεται υπερβολή ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Βέβαια. Καταλαμβάνεται ένα τεράστιο χώρο, ο οποίο δεν προβλέπεται από τις συμφωνίες που γίνονται. Mm-hmm. Για την παραχώρηση του Αιγαλού με σκοπό πάντα την αναψυχή και τον τουρισμό. Αλλά εκεί να επιμένει ο ιδιοκτήτης. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα πήρε και το πρόστιμο. Υπάρχει πολύ λουκέτο. Αυτό στα νησιά. Έχει μπει λουκέτο. Υπάρχει πολύ αυτό στα νησιά. Να κάνει ο καθένας πράγματα που δεν έχει άδεια να τα κάνει. Σου έγιναν συστάσεις πέρσι. Έγιναν τόσα, πήρε τόση διάσταση όλο αυτό το θέμα. Αν είναι δυνατόν, ανοίγεις τώρα για τη σεζόν σου και τη χάνεις. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό.
Ναι, γιατί να κάνει ζημιά αυτό. Και πόσα παιδιά που πηγαίνουν στα νησιά για σεζόν, που έχουν κανονίσει από πριν καιρό τις δουλειές τους. Πλέον τα νέα παιδιά στην Ελλάδα, στη Ανακελπίδα, κανονίζουν να δουλέψουν σεζόν, την καλοκαιρινή δηλαδή περίοδο από το Μάιο, Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, σε νησιά, σε μεγάλα φέρετρα, ξενοδοχειακούς ομίλους και δεν δουλεύουν τον υπόλοιπο χρόνο. Σωστά. Οπότε είχα σκεφτεί και λίγο ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να σκέφτεται μόνο την τσέπη του, αλλά από κάτω έχει υπαλλήλους οι οποίοι μένουν χωρίς δουλειά ένα ολόκληρο καλοκαίρι, ναι. Mm-hmm. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και το διαπίστωσα και εγώ τώρα που πήγα και ταξί και νερά παιδιά σε ταξί που 3 χρόνια ας πούμε μου λένε κάνω αυτή τη δουλειά, δουλεύω σεζόν για να μπορώ τον υπόλοιπο χρόνο να κάνω άλλα πράγματα είτε να σπουδάζω είτε πολύ να... πιο ψηλά τα ποσά που δίνονται, έτσι. Τα ποσά που δίνονται, βέβαια πολλές περισσότερες οι ώρες πάρα που πολλές. Δουλεύουν, δεν δουλεύουν 8 ώρα στη σεζόν, χωρίς ρεπό και έτσι προτιμούν κάποιοι να δουλεύουν 3-4 μήνες το χρόνο full. Να μαζεύουν τα χρήματα, να μαζεύουν τα χρήματα που χρειάζονται προς το ζήν. Και έτσι να καλύπτεται η χρονιά. Τέλος πάντων, ελπίζω να βάλουν μυαλό οι περισσότεροι, τουλάχιστον να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει και νόμιμα. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα βασιλεύσει η παρανομία, όπως γίνεται συνήθως, και από τους πολίτες τους ίδιους που έχουν στα χέρια τους αυτές τις εφαρμογές, αλλά και από τους ελεκτικούς οργανισμούς, έτσι. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν πρόστιμα, θα υπάρχουν έλεγχοι. Ήδη, σκεφτείτε, οι οικονομικές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει και ελέγχουν στα συγκεκριμένα νησιά και στα συγκεκριμένα μαγαζιά. Ελέγχονται τα πάντα για φορολογικές παραβάσεις, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας αυτό το καλοκαίρι. Πες μου λίγο για τον τίτλο. Ναι, λοιπόν, όπως έλεγα το MyPost, τι επιτυχία έχει. Είχε και ένα τρόλ. Βρέθηκαν 2 καταγγελίες για την πλατεία Συντάγματος. Για την παραλία. Για την παραλία στην πλατεία Συντάγματος. Κοίτα, μόνο το σκεφτείς. Θα μπορούσε. Είναι το Συντριβάνι. Είναι το Συντριβάνι, έχει μια δροσιά. Δεν είναι και λίγες οι φορές που έχουμε δει κόσμο εκεί στα παγκάκια να κάθεται και να λιάζεται. Βρέθηκαν 2 λοιπόν και την κατήγγειλαν για παράνομη καταπάτηση γυαλού την παραλία στην πλατεία Συντάγματος. Αχ. Αχ! Είναι αυτά που βλέπουμε και γελάμε. Τι να κάνουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Νομίζω έχουμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, είμαστε έτσι αυτό το καλοκαιρινό το mood. Σιγά σιγά ανεβόμαστε διακοπές, ανεβόμαστε ταξίδια. Κάποιοι τα έχουμε κάνει έτσι λίγο, κάποιους μικρές έτσι. Εξορμήσεις. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι παρατηρεί το αρμόδιο Ινστιτούτο για τους Έλληνες και για το τι έκαναν αναφορικά με τα ταξίδια στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, γιατί μέχρι και την καραντίνα που είχαμε, οι Έλληνες ταξίδευαν πάρα πολύ. Ναι, μέχρι και την καραντίνα, όχι κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Όχι, βέβαια, όχι. Υπήρχε αυτό το πάγωμα. Το πάγωμα, πολλοί ταξίδευαν βέβαια. Για διαφορετικούς λόγους, είτε επαγγελματικούς, είτε οτιδήποτε, είτε γιατί δεν άντεχαν τον εγκλισμό. Ακριβώς. Άρα πριν ταξίδευαν πολλοί Έλληνες. Πάντοτε ταξίδευαν πολλοί Έλληνες, γι' αυτό και η καραντίνα νομίζω στήχησε σε πολλούς και υπήρξε η έξαρση με το που αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις και είδαμε ξαφνικά όλοι το 2021 και 2022 να ταξιδεύουν παντού. Mm. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον εμπόριο αλλά και τον εξωτερικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν και τώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ταξιδέψανε και τις προηγούμενες μέρες οι Έλληνες στο κλείσιμο της χρονιάς. Βέβαια το εντυπωσιακό είναι οι χώρες που επιλέγουν να ταξιδέψουν. Παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια επέλεγαν πιο βαλκανικούς προορισμούς. Δηλαδή την Τουρκία, δηλαδή την Βουλγαρία. Ναι, ναι. Που είναι πιο κοντά και είναι και πιο φθηνή θα έλεγα προορισμοί. Ναι. Τώρα για την Τουρκία δεν ξέρω, η Βουλγαρία είναι. Η Βουλγαρία είναι, η Ρουμανία είναι. Ναι. Είναι και συνήθως και για εμπορικούς σκοπούς, γιατί εδώ θα πρέπει να το πούμε, τη θυμόμαστε όλοι. Πόσοι ταξίδευαν στη Βουλγαρία για να αγοράσουν ρούχα, αντίστοιχα στα Σκόπια. Και πολλά εργοστάσια υπάρχουν εκεί που συνεργάζονται με ελληνικές εταιρείες.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό φαίνεται ότι υπάρχει πλέον σε πτώση, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Έλληνας παραδοσιακά επιλέγει εξωτερικό και επιλέγει τις χώρες όπως είναι φυσικά η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Ευρώπη πάει ο Έλληνας. Ευρώπη και στις ακριβές χώρες της Ευρώπης. Πώς το σχολιάζεις αυτό, Εύη μου? Επειδή και η έρευνα συνδέεται με τον εγκλισμό και με τους περιορισμούς που είχαμε, εξηγείται με το ότι οι Έλληνες όταν αποφασίζουν να ταξιδέψουν, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και από τις μέρες που έχουν διαθέσιμες, έχουν μειωθεί βέβαια οι μέρες σίγουρα, έτσι, διανυκτερεύσεων, ο μέσος όρος είναι 3 διανυκτερεύσεις, επιλέγουν τους γνωστούς προορισμούς της Ευρώπης που χαρακτηρίζονται σαν ταξίδια must, όπως είναι το Λονδίνο, όπως είναι η Ρώμη, όπως είναι το Παρίσι, όπως είναι το Άμστερνταμ, γιατί εκεί θεωρούν ότι θα έχουν καλύτερη, θα περάσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Θα υπάρχει διασκέδαση, θα βρουν τα ψώνια που αναζητούν, θα μπορούν να φάνε και να βγουν σε καλά εστιατόρια, σε ωραία μαγαζιά. Βρέβη μου, εξήγησε μου όμως αυτό. Μιλάμε για τη διπλάσια, μιλάμε και την τριπλάσια τιμή στα έξοδα να επισκεφθείς αυτές τις χώρες από ό,τι τις βαλκανικές που αναφέραμε προηγουμένως. Πώς έγινε αυτή η στροφή τώρα, δηλαδή? Πού βρήκαν τα λεφτά? Δηλαδή θα με τρελάνεις. Λεφτά υπάρχουν. Μαζί δεν τα φάγαμε πάντα. Λεφτά υπάρχουν. Και το κλείνουμε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Να πούμε ότι σκέψου μόνο ότι οι αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια της χώρας είναι 6,2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Πάντως είναι οικονομικό το εισιτήριο να πας από Αθήνα, Ρώμη. Δεν είναι όπως τώρα. Από Κύπρο είναι πολύ πιο ακριβά. Από Κύπρο είναι όλα πολύ πιο ακριβά. Όλα τα πάντα. Μας έχουν εδώ κλεισμένους στο νησάκι μας, γύρω-γύρω θάλασσα, Εύη μου. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Άρα σου λένε, ας βάλουμε τα εισιτήρια. Αφού θα τα πάρω που θα τα πάρω, θα ταξιδέψουν, θα τα ταξιδέψουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Πόσες θα πάνε κολυμπώντας. Καταλαβες. Η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα μεταξύ μας. Επειδή υπάρχουν αυτές οι περιβόητες low cost εταιρείες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται. Και υπάρχουν κάποια εισιτήρια τα οποία τα βρίσκεις με 12, 14 και 16 ευρώ. Αν δεν βάλεις και βαλίτσα για να πληρώσεις εξτρεά και ταξιδέψεις μόνο με ένα σακίδιο στην πλάτη, που το κάνουν πάρα πολύ και ειδικά τα νέα παιδιά. Πάρα πολύ. Ναι, και κάνουν ρολό τα ρούχα τους. Εγώ έχω μάθει αυτό το πράγμα. Κάνουν... Εγώ τα κάνω. Α, το κάνεις. Ναι. Ρολό, τα βάζω. Θα πρέπει να κάνω ένα φιλό με το πώς κάνεις βαλίτσα. Τους λέω πώς πάτε με ένα σακίδιο και μου ανοίξα. Η Χριστιανά νομίζω δεν θα μπορούσε να πάει ποτέ με σακίδιο. Ούτε στη Λάρνακα. Ταξιδέψαμε τώρα που φεύγαμε, Εύη μου, θυμάσαι που τα λέγαμε που φύγαμε το Πάσχα. Πόσο βαλίτσες. Ήρθε μαζί με την αδελφή της και τη μαμά. Τι μια βαλίτσα, παιδί μου, ήρθε με 5 βαλίτσες. Εντάξει, είχαμε τα σκυλάκια μας, είχαμε... Τα σκυλάκια έχουν βαλίτσα δική τους. Έχουν πράγματα. Έχουν κρεβατάκια, έχουν κουβερτούλες. Έχουν πάνες. Μα μόλις το είδα, λέω, δεν μπορείς να φανταστείς. Μα κάτσαμε κιόλας, κάτσαμε μέρες. Δεν είναι ότι πήγαμε 2 μέρες. Κάτσαμε. Κοίτα, δεν είναι μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια. Μιλάμε για ακριβούς προορισμούς. Δηλαδή, να πας στο Παρίσι, να πας στη Ρώμη, είναι ακριβά τα ξενοδοχεία. Γενικότερα η διαμονή, είναι ακριβά τα εστιατόρια. Εντάξει, εδώ ακριβά... να πας Πρωταρά είναι ακριβά. Ναι. Και Πάφο, όχι να πας. Αλλά μιλάμε για ακριβούς προορισμούς γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα αεροπορικά, καμία σχέση με τα Βαλκάνια, έτσι. Ποια είναι παντού ακριβά, ωστόσο γι' αυτό έχουμε και αυτήν την έξαρση στα Airbnb, στις μονάδες, δωμάτια, διαμερίσματα, τα οποία βλέπουμε να ξεκεντρώνουν το ένα πίσω από το άλλο. Τα hostels που υπάρχουν πολύ στην Ευρώπη και τα επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι και είναι πάντα ανάλογα το τι διακοπές θέλεις να κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε με το σακίδιο και με 20 ευρώ εισιτήριο και μένουν σε πολύ φθηνές δομές. Ή μένουν και με άλλους, και... όπως είπες. Κοίταξε, Εύη μου, θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Γενικότερα για τον προορισμό Κύπρος όμως, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, τον κύριο Ρουσουνίδη, με τον οποίο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό στην Κύπρο, με τα ξενοδοχεία μας, πόσο έχουν ανέβει οι τιμές, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και τι κάνουν γενικότερα τους Κύπριους στην Κύπρο μας, αλλά και τους τουρίστες. Και θα τα πούμε όλα αυτά. Και για το... σημαντικά ερωτήματα. Και για το Airbnb που λέγαμε. Ναι. Γιατί και στην Κύπρο εξαπλώνεται, έχω να σου πω. Αρκετά. Είναι φαινόμενα της σύγχρονης κοινωνίας, του σύγχρονου κόσμου που πρέπει να τα δούμε. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι και τα οικονομικά τα θέματα, τα ζητήματα, οτιδήποτε,
Χρειάζονται και διακοπές, χρειάζονται και τα μικρά διαλύματα, χρειάζεται και να επισκεφτείς μία χώρα στο εξωτερικό, να πας κάπου, να αλλάξεις παραστάσεις, να δεις όμορφα πράγματα, καινούργια πράγματα. Όλα αυτά χρειάζονται. Έτσι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν είναι. Μπορεί να ακούγεται ότι είναι πολυτέλεια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε τα ταξίδια στην κατηγορία πολυτέλειας και λάξαρη. Είναι όχι, απαραίτητα. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά να υπάρχουν όλες οι επιλογές για κάθε πορτοφόλι, τζέμπι, για κάθε budget. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή μια οικογένεια που, ρε παιδί μου, έχει δύο παιδιά, να σου πω, μια βασική οικογένεια, με ένα βασικό μισθό. Να υπάρχουν για επιλογές για αυτή την οικογένεια που να πάνε και να περάσουν όμορφα και ποιοτικά. Όχι να τρώνε ένα σάντουιτς απλά από το δρόμο. Ας ελπίσουμε να αλλάξουμε αυτά. Εμείς να ονειρευόμαστε ταξίδια, να πραγματοποιούμε ταξίδια. Έτσι, τουλάχιστον νοερά πάμε. Σίγουρα. Να κάνετε κουμπαρά, λοιπόν, να ρίχνετε μέσα. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ βοηθάει καλό. Πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα να πολύ. Ξέρει κάποιο ότι αυτό. Να μην ανοίγει όμως ο κουμπαρά. Να μην ανοίγει με τίποτα. Αυτούς τους παραδοσιακούς που είχαμε παλιά. Ναι. Που έπρεπε να τους σπάσει. Φιλένους. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Ευάκη μου, σε ευχαριστούμε για ακόμη μία Πέμπτη. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Χάρηκα που σας έδωσα. Καλή συνέχεια, αγαπημένη μου. Καλή ψήφο. Και σε εσάς καλή ψήφο. Φιλιά πολλά. Γεια σου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα τα πούμε. Σε αγαπάμε. Σε αγαπάμε. Γεια σου.